Κύριο Τάσο Πεχλιβανίδη, αναπληρωτής προϊστάμενος διεύθυνσης γραμματείας και νικητής του ΟΑΕΔ. Καλημέρα σας. Καλημέρα φτάσαμε σας. Σε αυτή την εποχή τώρα να συζητάμε για τις κατασκηνώσεις. Καλό είναι αυτό. Ναι. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που βγάζουμε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τα παιδιά των εργαζομένων και των ανέργων για τις παιδικές κατασκηνώσεις, για το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Σήμερα άνοιξαν οι αιτήσεις και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό να δέχεται αιτήσεις μέχρι και την 1η Μαΐου, μέχρι το βράδυ της 1ης Μαΐου. Ωραία, πείτε μας λοιπόν τώρα ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος, πιο αναλυτικά. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικό έτους 2016, αυτό δηλαδή που αναγράφεται στο καθαριστικό που έλαβαν το 2017, έως 28.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις. Θα πρέπει να έχουν είτε 50 ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ το έτος 2017, ή θα πρέπει να έχουν 50 ημέρες επιδότησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, ή 50 ημέρες επιδότησης ανεργίας, ή κάποιο συνδυασμό και των τριών παραπάνω κριτηρίων. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν 10 ημέρες ασφάλισης, 10 ημέρες επίδομα ανεργίας και 30 ημέρες επιδότηση μητρότητας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Ή αν είναι απλώς άνεργοι, θα πρέπει να είναι περισσότερο από 4 μήνες η διάρκεια της ανεργίας τους μέχρι την ημέρα που λήγει η υποβολή των αιτήσεων. Να ρωτήσω τώρα, μέχρι ναι. πότε θα υποβάλλονται οι αιτήσεις? Μας είπατε ότι άνοιξαν. Άνοιξαν σήμερα, θα υποβάλλονται μέχρι και την 1η Μαΐου στις 23:59 το βράδυ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τέτοια ακρίβεια, 23:59. 23:59, διότι εκείνη την ώρα θα κλειδώσει το σύστημα αυτόματα. Γιατί θα αλλάξει και θα πάμε στις 2 Μαΐου μετά τις 12 το βράδυ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά, με την χρήση κλειδαρίθμων. Οι άνεργοι οι οποίοι είναι στο Μητρό Ανέργων του ΟΑΕΔ ή και εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν στο Μητρό Ανέργων έχουν συνήθως κλειδαρίθμο, αλλά ακόμα και σε περίπτωση που δεν έχουν κλειδαρίθμο μπορούν να κάνουν χρήση των κωδικών που έχουν από το TaxNet. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι εγγεγραμμένοι κάποια στιγμή μετά το 2012 στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσέλθουν σε κάποιο τοπικό μας κατάστημα, σε κάποιο ΚΠΑ δηλαδή, για να πάρουν τον κλειδάριθμο. Πόσα παιδιά θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις και για τι ηλικίες μιλάμε, και ελπίζω αυτό το τεχνικό να μην ακούγεται τόσο έντονα όσο μέσα στο στούντιο. Μάλλον το ίδιο έντονα. Το ίδιο έντονα ακούγεται και δημιουργεί πρόβλημα, έτσι. Ελάτε κύριε Πεχλιβανίδη, ελπίζω να το διορθώσουμε και να ακουγόμαστε σωστά. Οι αιτήσεις φέτος, οι θέσεις μάλλον, οι οποίες θα είναι ανοιχτές, θα φτάσουν στον αριθμό των 70.000. 70.000 παιδιά. 70.000 παιδιά, ναι. Και οι ηλικίες από μέχρι... Οι ηλικίες θα είναι από 6 έως 16 ετών. Και ωραία. Η παραμονή τους θα είναι για 15 μέρες εντελώς δωρεάν στην κατασκήνωση την οποία θα επιλέξουν. 2 εβδομάδες, έτσι. Πόσες 15 μέρες ακριβώς. Ναι. Ωραία. Για πόσες κατασκηνώσεις μιλάμε, επειδή λέτε στις κατασκηνώσεις που θα επιλέξουν. Ναι, από την μέχρι τώρα ιστορία του προγράμματος, γιατί σας λέω είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που το βγάζουμε, οι κατασκηνώσεις είναι μεταξύ 50 και 52 στον αριθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορούν σήμερα, όμως λοιπόν, έχουν το δυναμικό να φιλοξενήσουν 70.000 παιδιά. Από σήμερα λοιπόν οι αιτήσεις μέχρι μας είπατε και την 1η Μαΐου στις 23:59 ώρα βραδινή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Έλα να καλύψουμε συγγνώμη για